Πανικός ολόκληρος. Ναι. Χθες με μεγάλη έκπληξη είδαμε έτσι το. Ένα δελτίο τύπου είδαμε. Ένα δελτίο τύπου πολύ σύντομο που πέρασε στα ψηλά. Αυτό όμως που είδαμε στις οθόνες μας ήταν την μάχη μεταξύ Ελλήνων παικτών, Τούρκων και Ρουμάνων. Κάτι που περιμέναμε να δούμε στα επόμενα επεισόδια του Survivor. Εδώ όμως ο δαιμόνιος Σουλτάνος Ατζούνα. Δαιμόνιος ή θα λέγαμε τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί άλλοι αλλιώς τον προσφωνούν. Ότι παίζει παιχνιδάκι βρώμικο. Έτσι ακριβώς. Αποφάσισε να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και να βάλει μια. Να ρίξει λάδι στη φωτιά που λέμε και να βάλει τους Έλληνες παίκτες να παίξουν με τους Τούρκους στο Survivor. Κάτι που βέβαια του βγήκε, καθώς έκανε μεγάλα νούμερα τηλεθέασης χθες του Survivor. Έφτασε και 50%. Και 54%. Αλλά από εκεί και πέρα, ποια είναι τα παιχνίδια του Τούρκου παραγωγού, είναι πολύ περίεργα. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα έχασε. Ο κόσμος καίγεται στο Survivor, εμείς. Ποιος κέρδισε, ο Τούρκος. Οι Τούρκοι κέρδισαν. Τι δεν πάει να δείξει ο Τούρκος παραγωγός την ώρα που καίγεται και φλέγεται το Αιγαίο, τη στιγμή που οι Τούρκοι έχουν πάρει εχμάλωτους τους δύο στρατιώτες μας, έρχεται και ο Τουρκαλάς στο Survivor εδώ και παίζει το παιχνιδάκι του. Εμείς φταίμε που παρακολουθούμε αυτός. Φταίει. Καλά κάνει τη δουλειά του αυτός. Οι Έλληνες που παρακολουθούν όλα αυτά φταίνουν. Εμπάργκο στον Τούρκο! Πέραν αυτού τους ανέχονται. Τους ανέχονται τόσο και ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μάλιστα. Και τι μας έχει δείξει ο Ατζούνα Λιτζαλή, πώς να παίζεις ο Survivor να μάχεσαι στην παραλία και πώς να κάνεις φλερτ και άντε μη πω τι με το άλλο το παιχνίδι με το reality με τα ζευγάρια, έτσι. Α, έχουμε αύριο σκάνδαλο για αυτό το reality. Ωραία ποιότητα. Με το reality, με το love αυτό. Ειδικά το δεύτερο. Νέο σκάνδαλο. Νέα σκάνδαλα έρχονται αύριο. Αύριο θα γλεντήσουμε. Αύριο θα πέσει γλέντι στο Sky με τις αποκαλύψεις που θα κάνουμε. Το power of love αυτό. Σκάνδαλο, μέγα σκάνδαλο. Στη φορά. Δεν είναι και τίποτα εννοείται. Καθαρό εκεί μέσα πια. Μια με το ένα, μια με το άλλο. Μια τσόντα από εδώ, μια τσόντα από εκεί, μια τσοντούλα από εκεί πέρα. Μια το ένα, μια το άλλο, μια το άλλο. Θα μάθουμε σε λίγο τώρα τι γίνεται. Είναι και επίσημες στις 5 Μαΐου. Μια χαρά. Αύριο έχουμε καλύψει. Δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Μπορούμε να δείξουμε λίγο.